το Χρυσοχοΐδη, αποκαλυπτικό ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Συγχαρητήρια που τον φιλοξένησε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και τα συγχαρητήρια πάνε και αλλού στους ανθρώπους που με βοηθάνε και έχω αυτή την επαφή. Να πω ότι μου αρέσει πολύ το ότι είναι αληθινός. Το ότι μιλάει έξω από τα δόντια και τα λέει όλα καθαρά. Και θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω σήμερα που ήσασταν εδώ και μου κάνατε πάρει και βγάζουμε τόσο όμορφα την εκπομπή. Γιατί πραγματικά παίρνω πάρα πολύ ωραία. Και εμείς περνάμε πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε για το δώρο. 4 μέρες σε Κωνσταντινούπολη. 4 ολόκληρες μέρες. Στην Κωνσταντινούπολη, σε ξενοδοχείο 4 αστέρα. Από το Χαλκίδι του Κίτου, από την κυρία Ράμπογλου Αργυρό. 4 μέρες λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή ζωντανά. Για να δούμε ποιο είναι ο τυχερό. Τηλεφωνείτε απλά στο κανάλι και λέτε ότι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση. Το ονοματάκι σας μαζί με το χαρτάκι σας μπαίνει μέσα στην κληροτίδα. Όσες περισσότερες φορές τηλεφωνήσετε στο σταθερό χωρίς καμία χρέωση, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε. Έτσι. Και να πούμε ότι δεν έχετε καμία χρέωση. Δηλαδή καλείτε στο σταθερό του καναλιού. Ναι, αστική χρέωση. Αστική χρέωση. Τίποτα. Γιατί είμαστε άπλες και γουστάρουμε και δίνουμε και τραπέζι για 4 άτομα στο φαΐ. Τι άλλο να κάνουμε. Τα καλύτερα να έχεις για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, σε λιγάκι κοντά μας γνωστή showwoman, πρώην παίκτρια reality, η οποία έχει απασχολήσει τα μέσα κατά πολύ. Έχει κάνει ομοιρικούς καυγάδες σε Τατιάνα Στεφανίδου, Χριστίνα Λαμπύρη, Φέη Σκορδά, δεν θυμάμαι τώρα ποια. Καυγάδες όμως με ποιους ήταν, εσύ είχε την παράθεση. Έχει μαλώσει με όλους σχεδόν η κυρία αυτή. Να πω την εξαντιά. Είναι οξύθιμη, πολύ. Να πω την εξαντιά. Να πω ότι είναι showwoman. Είχε και μία πτώση παλαιότερα από ένα. Έχεις καταλάβει, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ακόμα. Ναι, κατάλαβα, ναι. Και μιλάμε για μία πάρα πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Να πούμε ότι έχει πέσει όντως από ένα. Συγγνώμη, και δεν έχει πέσει στην κάμερα. Τι έκανε? Έχει καπαλήσει ένα γαϊδούρι. Γαϊδούρι, γαϊδούρι. Για άλογο. Νομίζω γαϊδούρι ήταν. Δίνω κάτι ήταν. Τετράγωνο. Γαϊδούρι on camera. Σαντορίνη, είναι σαντορίνη γαϊδουράκι. Στην Τίνο ήταν νομίζω. Και είχε πάει και αν να σα βοηθήσω κι άλλο, υπάρχουν πλάνα τη οποία έχουν παίξει πολύ. Είχε πάει στην Τίνο με μαντήλια και τα λοιπά μαύρα για να μην τις αναγνωρίσουν. Και έκανε προσευχή on camera. Η κάμερα δεν πλέτσε και αυτή προσευχόταν. Και προσευχόταν απ' έξω, όχι από μέσα. Άντε, σοβαρά μιλά. Δεν είχε δει την κάμερα, μετά έκανε παράπονα στα κανάλια. Και τραγουδάει κάπου η συγκεκριμένη τώρα. Να τη δούμε. Έχει προκαλέσει πολύ. Σε πολύ λίγο λοιπόν η συγκεκριμένη τραγουδίστρια κοντά σα. Μήπως ήρθε να μας πεις ποιος είναι ο μπαμπάς, ποια είναι η μαμά, ποιο μωράκι γεννήθηκε. Για τα γεννητούρια, για την είδηση που έλεγες προηγουμένως. Ποιος έγινε μπαμπάς, ποιος γνωστός τραγουδίστης έγινε ποιος μπαμπάς. Ποιος μπήκε στο κλαμπ. Δεν κάνω την αποκάλυψη πριν. Δεν την κάνω. Έκανα, όχι. Δεν την έκανες την αποκάλυψη. Μήπως να μην την κάνω. Δεν έλεγε το καθίσια την εκπομπή του, γιατί είσαι τόσο εγωιστής. Ρε Μίλτο. Δώσε ένα δωράκι στο Γιώργο Σαργιανίδη. Ένα θεματάκι. Dolce Vita. Μόνο γιατί είσαι εσύ, λοιπόν, θα πούμε ότι πρόκειται για τον Νίνο, τον πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Ο Νίνο, παιδιά, έγινε μπαμπά. Έγινε μπαμπά. Πραγματικά δεν ήξερα καν ότι έχει σχέση. Πραγματικά. Να πω ότι το διάβασα από έγκυρο site. Ελπίζουμε να ισχύει η είδηση, γιατί δεν μπορούσα να τη διασταυρώσω και να του συγκρατήσω. Ναι, δεν πρόλαβα. Ελπίζουμε να ισχύει. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι η κυρία. Χρυσή Βαρδινογιάννη. Χρυσή Βαρδινογιάννη, σωστά. Είχα μόνο που λέμε το επίθετο, ρε παιδιά, Βαρδινογιάννη, φτάνει νομίζω, έτσι, δεν υπάρχει. Να είναι καλά ο Νίνο. Να πούμε πάντως, ο Νίνο μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα έγινε γνωστό, σταγόνι στις καλύτερες πίστες, βρήκε τη γυναίκα της ζωής του. Εδώ και ένα περίπου 2 χρόνια έχει χαθεί, έτσι. Ο Νίνο, όχι. Παιδιά, δεν ακούω. Πού τραγουδάει. Έχει βγάλει και κυκλοφορία με πάρα πολύ καινούργια του επιτυχία. Κοινός παρονομαστής, παίζει σε όλα τα. Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Σε όλα τα κλαμπ. Και πάει πάρα πολύ καλά. Έχει βγάλει το OK κάποιο. Βασικά συνεχίζει να εργαστεί με το Φίβο και με τη Spicy. Α, είναι στη Spicy. Ναι. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά γενικότερα. Να πούμε ότι κάτι που συναχώρησε πολύ είναι που το ότι μόλις έμαθα χθες από πολύ έγκυρο άτομο ότι αναβάλλεται η πρεμιέρα της Πάολα και του Βασίλη Καρά. Πότε ήτανε? Τέρτη μου. Ήτανε να γίνει στις 3 με 4 Μαρτίου στην Βίλα Εξιού. Ναι. Αλλά αναβάλλεται για την Ανάσταση. Αχα, το Μάιο. Στην Αθήνα το σχήμα. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης και Πάολα θα είναι μαζί μας λοιπόν στην Ανάσταση στην Πηλεξιού. Αν όχι στην Πηλεξιού, σε γνωστό μαγαζί στο αεροδρόμιο. Και φυσικά θα πάμε στην πρεμιέρα, Γιώργο. Όχι μόνο στην πρεμιέρα, θα πηγαίνουμε συνεχώς. Θα μας καταφέρεις, Γιώργο, το κληρώσεις και να μου καλάγει για την πρεμιέρα. Ναι. Ναι, ό,τι θες για εγώ, για σένα. Ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Δημήτρη του Χρυσοχοίδη. Το οποίο είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Νομίζω, καταρχήν να πω ότι με αυτό το τραγούδι έβγαλα φέτος το καλοκαίρι. Δούλευα υπεύθυνο σε ένα πολύ γνωστό beach bar και δούλευα με τη φίλη μου τη Μάγδα, την Περιστέρα. Μάγδα είναι στη Θεσσαλονίκη, μας βλέπει από το YouTube. Η Μάγδα λοιπόν και βγάλαμε όλο το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Το ακούγαμε κάθε βράδυ. Και δεν είναι άλλο από το «Θα έρθω σαν όνειρο γρυφό». Πάμε να το ακούσουμε. Αλλάζω και τρόπο ζωής. Αφήνω με μες στη μαγεία του χρόνου. Κλείσε τα μάτια αν θες να με δεις. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό κι ανώνυμο, σαν εκτή αίσθηση, σαν μια παρέστηση. Να ζήσω το ερωτά σου την ψευδέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό κι ανώνυμο, σαν εκτή αίσθηση, σαν μια παρέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό, λίγο να ζήσω το ερωτά σου την ψευδέστηση. Σε μία παρένθεση ζω μια κατάσταση αναμονής. Σκορπίζομαι τώρα στην άκρη του κόσμου. Κλείσε τα μάτια αν θες να με δεις. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό κι ανώνυμο, σαν εκτή αίσθηση, σαν μια παρέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό, λίγο να ζήσω το ερωτά σου την ψευδέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό κι ανώνυμο, σαν εκτή αίσθηση, σαν μια παρέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο κρυφό, λίγο να ζήσω το ερωτά σου την ψευδέστηση. Φοβερή παλάτα, φοβερό καψολοτράγουδο που πραγματικά το αγαπώ πολύ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Πραγματικά θα έρθω σαν όνειρο κρυφό, θα έρθω σαν έτσι, σαν μια παρέση. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε κι άλλα τραγούδια. Ξεσκίζει στη Φιγκαρό στη Θεσσαλονίκη, ξεσκίζει να πούμε ότι δουλεύει κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Δεν μας πήγες όμως ακόμα. Θα πάμε, παιδιά, όχι, θα πάμε πραγματικά. Εγώ Σάββατο δουλεύω. Α, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στο Club Red στα Σήματρα, εκεί που βρίσκομαι, θα έχουμε μία topless DJ, την Αναστασία Κριτικού. Μπράβο. Αναστασία Κριτικού, topless DJ, δυστυχώς δεν μπορώ. Θα καούν τα Σήματρα δηλαδή το Σάββατο, θα πάρει φωτιά η περιοχή. Δεν μπορώ να δείξω εικόνα γιατί είμαστε ακόμα σε ώρα που είναι ακατάλληλη. Μετά τις 12 τόσο κατάλληλο. Είναι DJ topless, είναι topless. Σοβαρά, πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή, όσοι αποδείξετε από εδώ από Χαλκιδική και δείτε τις αφίσες, είναι topless κανονικά.
Κάτι είδα στο προφίλ στο Facebook, κατάλαβα. Εκεί θα είμαστε, Γιώργο, να το ξέρεις. Πραγματικά, ελάτε να κάνουμε χαμό, πραγματικά. Club Rock, λοιπόν, στα σήμερα, αυτή την εβδομάδα, DJ Topless, αυτό το Σάββατο. Κάπου εδώ, λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποκαλύψω ποια τραγουδίστρια σας έλεγα τόση ώρα. Ποια είναι αυτή η γνωστή τραγουδίστρια. Έκτρια reality. Έκτρια reality, η οποία μονοπολούσε τη μεσημεριανή ζώνη επί 4 ολόκληρα χρόνια, σχεδόν ήταν κάθε μεσημέρι στα παράθυρα. Να πούμε ότι είναι αγαπημένη στα Τιάννα Στεφανίδου, γιατί μαζί με αυτήν και τη Βέρα Λάμπρου έχουν χτυπήσει μέχρι και 49% ακροαματικότητα. Τηλεθέαση, σοβαρά. Ήταν στι δόψει του. Παιδιά, ήταν στι δόψει. Και δεν είναι άλλη από τη Στέλλα Πεζαντάκου. Πάμε, παιδιά, να ακούσουμε. Στέλλα Πεζαντάκου. Θέλει τραλαλά, θέλει τραλαλά, θέλει γλυφιτζούρι, χωνάκι παγωτό. Και επιστρέφουμε με αποκλειστική συνέντευξη Στέλλα Πεζαντάκου. We'll be right back.
Βρίσκομαι εδώ λοιπόν, στην Ελεοφόρο Ελευθερίας 4 και πού αλλού, στο ΦΑΙ, στο ΦΑΙ Όρεξη για Κρέας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που συνεργαζόμαστε με το ΦΑΙ και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα είναι να μας τα πει ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο Παναγιώτης Τσαρούχας που έχω κοντά μου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσω του κόσμου για τα δώρα που προσφέραμε, έτσι. Ναι, είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα και μπορείτε να έρθετε να φάτε ό,τι θέλετε εσείς να έρθετε. Και αυτό που αρέσει είναι το απεριόριστο. Μπορεί να φάει και να πιούνε. 4 άτομα όσο θέλουν να φάνε και να πιούνε. Αυτό νομίζω στις μέρες μας είναι ένα δώρο χρήσιμο που ο κόσμος το χρειάζεται. Όρεξη. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει πολύ, Παναγιώτη μου, ότι τα κρέατα όλα τα εδώ τα παρασκευάζετε εσείς, έτσι. Ναι, έτοιμο, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τα φτιάχνουμε εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Κατάψυξη, δεν υπάρχει καν στο μαγαζί. Όλα τα φτιάχνουμε εδώ. Έρχονται το πρωί τα κρέατα φρέσκα, τα παρασκευάζουμε εδώ πέρα. Έχουμε το προσωπικό που ξέρει τις συνταγές μας και όλα γίνονται εδώ. Αυτό το είδαμε και στα πλάνα πριν λίγο και πραγματικά δεν το έχω δει σε άλλο μαγαζί εδώ στην περιοχή. Το να παρασκευάζουν τα κρέατα μπροστά στον πελάτη. Δηλαδή ο πελάτης να βλέπει τι τρώει. Σε άλλα μαγαζιά δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι εδώ αυτό που πουλάμε είναι φρέσκο κρέας και το δείχνουμε εκείνη την ώρα μπροστά στον πελάτη. Έτσι ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι και η συνταγή της επιτυχίας του μαγαζιού και γι' αυτό δουλεύει και το μαγαζί τόσο καλά. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί που αυτές τις μέρες χουλιάζουν στα κρεβάτια τους και θέλουν λίγο έτσι να είναι λίγο πιο βαριούνται να βγουν από το σπίτι, να το πούμε έτσι. Και θέλουν να παραγγείλουν στο σπίτι να φάνε. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι. Υπάρχει το πακέτο με ένα τηλέφωνο στο 2373-026008 που μπορούν τα πράγματα να πάνε στην Πορταριά, στο Διονυσίου, στον Άγιο Μάμα και εδώ στα Μουδανιά. Κάνεις δηλαδή και διανομές εκτός Μουδανιών, έτσι. Εκτός Μουδανιών, ναι. Και στα 4 χωριά που προείπα κάνουμε διανομή. Και φαντάζομαι ότι και στο πακέτο ισχύουν όλα τα μενού που έχεις εδώ. Εννοείται, τα πάντα. Υπάρχει κάποια έξτρα χρέωση γι' αυτό? Όχι, τίποτα, τα πάντα. Οι τιμές είναι είτε το πάρει ο άνθρωπος και κάτσει εδώ πέρα ο πελάτης, είτε πάει στο σπίτι του, είναι το ίδιο, η ίδια ακριβώς χρέωση. Παναγιώτη μου, εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ στον κόσμο το δώρο τους να είναι καλοφάγωτο, στην κυριολεκτρία όμως, να έρθουν να χορτάσουν, να περάσουν καλά, γιατί παιδιά πραγματικά, με βλέπετε, έχω πάρει και εγώ μερικά κιλάκια, φταίει και ο Παναγιώτης γι' αυτό. Θα τα χάσουμε τώρα τις γιορτές. Λοιπόν, εδώ, ΦΑΗ Όρεξη για Κρέας στα Νέα Μουδανιά.